Πιο δύσκολα είναι φέτο τα πράγματα από πλευρά πρόληψη πυρκαγιών. Μάλλον η προεκλογική περίοδο συνετέλεσε καταλητικά. Η αντιπυρική περίοδο ξεκίνησε, αλλά δεν φτάνει μόνο ο μηχανισμό του κράτου. Τη στιγμή, μάλιστα, που λόγω περικοπών παραμένει ο ίδιο και από πλευρά μέσων, αν όχι και αποδυναμωμένο τα τελευταία χρόνια. Ανέκαθεν έτσι οι ιδιώτες παίζουν σημαντικό ρόλο οι πολίτες και οι εθελοντικοί φορείς. Από την πρώτη ενημέρωση με το ξέσπασμα πυρκαγιάς αποκτούν σημαντικό ρόλο. Επειδή και για την πυροσβεστική σημαντικό ρόλο από τα πρώτα λεπτά παίζει η ενημέρωση και η αξιολόγηση του περιστατικού. Από αυτήν, μάλιστα, θα κρυθεί ο αριθμό των μέσων και του προσωπικού ώστε να αντιμετωπιστεί η φωτιά σε συνδυασμό με την οικονομία σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτόν τον ρόλο έχουν βασική θέση και οι πιστοποιημένοι αθελοντέ πυροσβέστε. Ω προ την πρόληψη, με βάση και τα περσινά στοιχεία, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον καθαρισμό στρατοπέδων αλλά και άλλων παρόμοιων χώρων. Αυτή την εποχή, μάλιστα, αναμένεται και ένταξη εποχικού προσωπικού που αναμένεται να είναι γύρω στα 80 άτομα. Στο μεταξύ, σημαντικό προέκυψε και ο ρόλο των ιδιωτών, ειδικά σε περιοχέ όπω η Θεσσαλία, που γίνονται δωρεές. Φέτο, μάλιστα, υλοποιείται και η αναδιάρθρωση τη πυροσβεστική και στην περιοχή τη Θεσσαλία και σημειώνονται αλλαγέ κυρίω σε επίπεδο διοίκηση και διαχείριση.